Κάθε γειτονιά τη χαρακτηρίζει τρία πράγματα. Το γυμνάσιο της, το αθλητικό της σωματείο και το καφενείο της. Αυτά είναι οι ταυτότητες κάθε αθηναϊκής γειτονιάς. Στη γειτονιά τη δικιά μας, δυστυχώς, και τα τρία αυτά τα χάσαμε. Το γυμνάσιο έχει περιοριστεί σε ένα χώρο ο οποίος μόνο γυμνάσιο δεν είναι. Για τα παιδιά μια αυλή 7x7 θα καταδικάζει σε άγριες συνθήκες. Έχω πει μέσα και έχω δει το τι γίνεται. Θλίβομαι για το θέμα, το οποίο δεν το είχαμε ούτε όταν είχαμε το νεοκλασικό στη γωνία, την τριώρωθη καλύβα και είχαμε μια αυλή σχεδόν διπλάσια από αυτό εδώ το κουρνιαρτό που υπάρχει στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Από την άλλη πλευρά, οι υποδομές στη γειτονιά, ό,τι αφορά αθλητική ανάπτυξη, γιατί δεν πάει ο αθλητισμός να είναι ένα τεράστιο, μια μεγάλη οικογένεια. Η αγριότητα που βλέπεις δηλαδή μέσα στα σχολεία, δεν την βλέπεις μέσα στον αθλητικό σύλλογο, όπου έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε πάνω από 300 παιδιά, από τα οποία το 60% είναι παιδιά αλλοδαπών. Εκεί τα βλέπεις πώς λειτουργούν οι δύο κόσμοι, πώς γίνονται οι παρέες, πώς γεννιούνται οι φιλίες, πώς συμβαδίζουν, πώς ακόμα και οι προσωπικές και οι ερωτικές σχέσεις αναπτύσσονται σε αυτά τα παιδιά τα οποία δεν τα χωρίζει τίποτα και τα ενώνει η κοινή προσπάθεια, ο σκοπός. 35 χρόνια είναι η ιστορία μου στον Αστέρα σε ό,τι αφορά τα διοικητικά του. 35 τραγικά και οδυνηρά οικονομικά χρόνια, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το μαζί πρέπει να το πληρώσεις με την ίδια στη ζωή. Μαζί στον αέρα δεν υπάρχει. Το μαζί είναι ένα ατέλειωτο κόστος τόσο σε προσωπική, ας πούμε, οικονομική παροχή όσο και σε συμπαράταξη με τα παιδιά. Πολλά από αυτά τα παιδιά που ξεκινήσανε μαζί μου είναι τώρα 50 ετών. Όμως το κομμάτι του Αστέρα για αυτά είναι το ρότερο κομμάτι της ζωής τους. Σχολείο δεν είχανε, προϋποθέσεις δεν είχανε, είχανε όμως μια μεγάλη κυψέλη αγάπης. Γι' αυτό και η γειτονιά, το αγκάλια στο σωματείο και τα παιδιά βρίσκονται κοντά μας, στις προσπάθειές μας. Το ίδιο συμβαίνει και στα μουσικά σύνορα της περιοχής μας, τα οποία είναι και τα καλύτερα που έχουμε στη χώρα μας. Όλα αυτά θέλουν μεγάλο κόπο, μεγάλη προσπάθεια και αγωνία προσέγγισης. Είναι βέβαια ένας τύπος τον οποίο δεν μπορώ να καλέσω κανέναν άλλον, γιατί οι οικονομικές συνθήκες είναι τραγικές, οι ώρες είναι ατέλειωτες και το κάθε παιδί είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Όμως, σε αυτή την κυψέλη δεν θα δεις ούτε μία αντεκδίκηση, ούτε μία σύγκρουση, αλλά θα τα δεις να περπατάνε σε μια σύμπνοια που μακάρι να υπήρχε στους άλλους τομείς της ζωής. Ό,τι αφορά τις καταλήψεις. Οι καταλήψεις για μια πολιτεία η οποία σέβεται τον εαυτό της και όχι αυτό το σπάραγμα το οποίο ζούμε εδώ και 40 χρόνια, θα έβλεπε ότι 15.500 σπίτια είναι εγκαταλελειμμένα μέσα στην Αθήνα. Είναι θλιβερό να βλέπεις ακόμα και στα Εξάρχεια εγκαταλελειμμένα σπίτια να καταραίουν, τα οποία πριν από 10 χρόνια ήταν σπίτια. Εάν η Αμαλία δεν είχε γνωρίσει την κατάληξη, το περίφημο δεύτερο γυμνάσιο θα είχε πέσει κάτω. Αυτοί που μπήκαν μέσα το συντηρήσανε, το κρατήσανε, το βάψανε και το κάνανε χώρο υπάρξεως. Με το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε, την απέραντη ανοχή, την απέραντη φτώχεια που δέρνει πια τα μεσαία στρώματα, όλες αυτές οι χιλιάδες σπίτια θα μπορούσαν να είχαν υποδεχθεί ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι με ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο, 5-10 ετών δεν πληρώνεις ενίκιο, απλώς στο σπίτι το συντηρείς και εγώ σαν κράτος σε βοηθάω με δάνεια στα οποία μπαίνω εγγύτης. Θα είχαμε σώσει όλα τα νεοκλασικά, τα οποία ρημάζουν. Η κατάληψη λοιπόν, ξέχωρα από οτιδήποτε άλλο, είναι σωτηρία για τα σπίτια στα οποία απευθύνεται. Εγώ αυτό πιστεύω και νομίζω ότι αυτή είναι και η τελική κατάληξη της πορείας των καταλήψεων πέρα από οτιδήποτε άλλο ιδεολογικό. Θυμάμαι εδώ και 10 χρόνια όταν ξεκίναγε ο αγαπημένος Μαγιανόπουλος, ψαχνόμαστε να δούμε πού θα στεγάσουμε το δίκτυο.
που θα βρούμε σπίτι. Τα ενίκια ήταν πλησίαστα. Ρημάζανε δύο νεοκλασικά και τα λυμμένα τελείως. Τα νεοκλασικά αυτά φιλοξενούν εκατοντάδες παιδιά, εκατοντάδες αλλοδαπούς, λειτουργούν και βγάζουν προς τα έξω ένα τεράστιο πολιτιστικό έργο, το οποίο θα ήταν χρέος μιας πολιτείας η οποία σέβεται τον εαυτό της. Ό,τι αφορά το Vox, ο σκοπός του να μπορέσει να στηρίξει αρκετούς φίλους οι οποίοι για διάφορους λόγους βρίσκονται σε πάρα πολύ σκληρή οικονομική θέση, είτε βρίσκονται ακόμα και στο Κορυδαλό, είναι ένας ιερός σκοπός από τη φύση του. Εγώ, όταν έγινε η συζήτηση για την είσοδο στο Vox, επειδή πολλά παιδιά του Αστέρα συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία του Vox, το Vox το θεώρησα πάντοτε ότι είναι η καρδιά των εξαρχείων. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο με την ψυχή μας, είναι κάτι που είναι συνδεδεμένο με τα χρόνια της τρυφερότητάς μας. Πάντοτε, και επειδή πρόλαβα το Vox τη δεκαετία του 60, όταν στα υπόγεια του Vox υπήρχε η περίφημη παρέστα του Χαρισιάδη, στην οποία ασκούμεθα στην πάλη ή ασκούμεθα στην πυγμαχία. Είχε μια λειτουργικότητα. Από τη δεκαετία του 80 είχαμε κάνει αιτήματα τότε στον ΟΤΕ, μήπως αυτό το κτίριο μπορέσει να αποδοθεί στους συλλόγους της περιοχής. Είπα στα παιδιά λοιπόν ότι παράλληλα με τη δικιά σας κατάληψη θα ήταν πάρα πολύ καλό να μπορούσαμε να βρούμε φιλοξένεια όλοι οι σύλλογοι της περιοχής, πολιτιστικοί και αθλητικοί, οι οποίοι ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή, δεν έχουν, δηλαδή εμείς είμαστε απέναντι σε ένα δωματιάκι 4x4. Θα ήταν και για εμάς όπως και τα υπόγεια, θα ήταν χαρά μας να μπορούσαμε να τα κάνουμε ένα γυμναστήριο και όλη η γειτονιά να μπορούσε να έρχεται δωρεάν και να μην πληρώνει κιόλας και να γυμνάζονται όλες οι ηλικίες από μικρά παιδιά. Εύχομαι κάποια στιγμή και αυτό ας πούμε να γίνει πράξη. Κλείνω λοιπόν αυτά τα οποία έχω να πω, ότι οι καταλήψεις μέσα τους έχουν κοινωνική αθωότητα. Με τη μόνη διαφορά ότι την αθωότητα δεν μπορεί να τη διαβάσει εκείνος που δεν κουβαλάει μέσα του, ούτε το εμείς, ούτε την αγάπη σε αυτόν απέναντι. Το σημαντικότερο απ' όλα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Από την εργατική εφημερίδα Δράση, νομίζω ότι λίγες μέρες μετά την καταστολή της απεργίας του μετρό και την επιστράτευση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια ότι η στοχοποίηση των καταλήψεων, οι επιθέσεις που ξεκίνησαν στους κατηλημένους αυτοργανωμένους χώρους, στη Βίλα Αμαλίας κλπ. Και αυτές που έχουν εξαγγελθεί με έναν τρόπο όπως αυτή του Vox, η επίθεση στο Vox δηλαδή, ήταν και είναι μέρος μιας αλυσίδας κατασταλτικών ενεργειών που δεν στρέφονται απέναντι σε αυτό που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση και το καθεστώς ως εστίες ανομίας ή παρασυντώσει του οτιδήποτε άλλο, αλλά στρέφονται απέναντι σε οτιδήποτε επιχειρεί αυτή τη στιγμή να αμφισβητήσει με πραγματικούς όρους την κυριαρχία αυτής της πολιτικής εξαθλίωσης και της κοινωνικής λαϊλασίας. Έτσι το μετρό γίνεται Βίλα Αμαλίας και εισβάλλουν τα ΜΜΑΤ με τον ίδιο τρόπο και καταστέλουν όπως έκαναν στη Βίλα Αμαλίας. Έτσι το Vox μπορεί αύριο να είναι, φυσικά θα το αποτρέψουμε, λέω, στα σχέδιά τους, μια απεργία που βγαίνει εκτός των ορίων και εκτός των τυχών και χτυπιέται με τον ίδιο τρόπο. Πιστεύω ότι αυτό είναι κομβικό στοιχείο που πρέπει να το αναδείξουμε ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, για να ανατρέψουμε και να αντιστρέψουμε και μία από τις κυρίαρχες πλευρές της καθεστωτικής προπαγάνδας που επιχειρεί να παρουσιάσει τις καταλήψεις στους αυτοργανωμένους χώρους σαν κάτι εντελώς διαφορετικό και ξέχωρο από το ευρύτερο κοινωνικό, εργατικό κίνημα αντίστασης και πάλης αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς εδώ έχουν συνεπικουρήσει και διάφορες δυνάμεις αριστεράς σε αυτή την προπαγάνδα, διαχωρίζοντας κάπως τα πράγματα από το οργανωμένο, ξέρω εγώ, λαϊκό εργατικό κίνημα που κινείται αλλιώς, ενώ η καταλήψη και αυτή η χώρα είναι κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί, αντιστρέφεται από την ίδια την πραγματικότητα και διαρριγνύεται από την ίδια την πραγματικότητα
οι καταλήψεις αυτών των οργανωμένων χώρων ανήκουν στο ευρύτερο κοινωνικό, ανταγωνιστικό, αντικαπιταλιστικό κίνημα αυτή τη στιγμή. Και ως φυσική παρουσία, οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές που συμμετέχουν σε αυτά τα εγχειρήματα είναι μέλη σωματείων βάσης, είναι μέλη εργατικών συλλογικοτήτων, είναι αγωνιστές του αντιφασιστικού κινήματος, όπως είναι γνωστό, αλλά και πολιτικά, διότι οι αξίες που παράγουν και διαχέουν, και αυτό είναι ο κίνδυνος άλλωστε για το καθεστώς, αυτές οι καταλήψεις και οι αυτοργανωμένοι χώροι, δηλαδή οι αξίες της αλληλεγγύης, της αντιεμπορευματικότητας, της αντιεραρχίας, της οριζοντιότητας, της άμεσης δημοκρατίας, είναι το μικρόβιο που φοβούνται ότι μπορεί να εξαπλωθεί σε αυτές τις συνθήκες κρίσης και σε κάποιους πιο κλειστούς παραδοσιακούς χώρους του εργατικού κινήματος, του κοινωνικού κινήματος, που όμως αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων είναι αναγκασμένοι να ξαναδούν και να αναθεωρήσουν τα μέσα και τα περιεχόμενα του αγώνα που είχαν μέχρι τώρα. Μέσα από τις διαδοχικές ήττες, τις οποίες έχουν. Το καθεστώς λοιπόν πιστεύω, και αυτό είναι η βασική, νομίζω, το βασικό ζήτημα, επιχειρεί αυτή τη στιγμή μέσα από τις επιθέσεις αυτές να ακυρώσει τη δυνατότητα συνάντησης των αξιών και των πρακτικών αυτών των αυτοργανωμένων χώρων που εδώ και πάρα πολλά χρόνια διακινούν αυτές τις αξίες και τις πρακτικές και των παραδοσιακών, θα έλεγα, χώρων του εργατικού και κοινωνικού κινήματος που μέχρι τώρα δεν είχαν όντως τόση επαφή με αυτά τα πράγματα που τώρα όμως μπορούν να έχουν και μάλιστα να εστερνιστούν τέτοιες αξίες και πρακτικές. Αυτή τη συνάντηση επιχειρεί να ανατρέψει, να ακυρώσει τη γενέση της, θα έλεγα, το καθεστώς, και σε αυτή τη συνάντηση πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι, ο καθένας από το μερικό του και από τον τρόπο, τον τόπο, τη συλλογικότητα, το μέρος που βρίσκεται, για να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Αυτή η συνάντηση θα είναι δημιουργική και μπορεί να είναι και πολύ ανατρεπτική σήμερα. Με αυτή την έννοια στηρίζουμε, υποστηρίζουμε και θα στηρίξουμε όλες τις ενέργειες που θα υπάρξουν για την υπεράσπιση κάθε κατάληψη και ιδιαίτερα φυσικά τη κατάληψη του Vox στην καρδιά των εξαρχείων, στην καρδιά ενός ολόκληρου χώρου και κινήματος που και ιστορικά και σήμερα ξέρουμε πολύ καλά τι συμβολίζει και τι δυναμική μπορεί να έχει.